Έχει λεφτά, ζητάει λεφτά. Ζητάει λεφτά, ναι, ζητάει παραδοσιακά λεφτά, ζητάει λεφτά. Ναι, ζητάει λεφτά και παίρνει αυτά που του δίνουν. Και με πιέσεις δικές μας, δηλαδή με πιέσεις δικές μας μπορέσαμε και λύσαμε μία μεγάλη αδικία των ανθρώπων οι οποίοι ήταν εκλεγμένοι από το 2008-2009, τον ΕΤΕΠ και ΕΔΥΠ είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικό προσωπικό στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Και επιτέλους πιστώθηκαν φέτος μετά από πίεση και δικιά μας και ανταπόκριση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, του κυρίου Μπερναρδάκη, και τους παίρνουμε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες και από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου, τον κύριο Μπαλτά και τον κύριο Κουράκη, κατορθώσαμε και φτιάξαμε για την τριτοβάθμια εκπαίδευση την ηλεκτρονική πλατφόρμα προεγγραφή στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ. Αυτό είναι μια θηριώδης δουλειά. Εκεί που ερχόντουσαν, θα το θυμόσαστε κι εσείς, τουλάχιστον εγώ από επαρχία που ήμουνα και ήταν μέχρι τώρα, ερχόντουσαν τα παιδιά με τους γονείς για να δώσουν τα χαρτιά τους, για να περιμένουν στις ουρές. Και εκεί βέβαια αναπτυσσόντουσαν και τα τραπεζάκια των κομμάτων, των κομματικών παρατάξεων, για να διευκολύνουν τους φοιτητές. Φτιάχτηκε λοιπόν αυτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα και έχουμε ως στόχο αυτό να επεκταθεί, δηλαδή να έχουμε ένα ηλεκτρονικό κέντρο όπου θα είναι συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία των φοιτητών, για να μην έχουμε κάθε χρόνο τα ίδια για να γραφτούν για εστία, για σύντηση, για όλα αυτά. Αυτό ήταν μια θηριώδης δουλειά που έπρεπε να γίνει. Και εδώ οφείλω να πω κάτι που δεν το λέμε σχεδόν ποτέ. Και πρέπει υπουργοί να γίνει καμιά δεκαετία χρόνια τώρα, τουλάχιστον να τέλος πάμε. Ναι, γι' αυτό λέω ότι έγινε, επειδή λέμε και για τον Αριστίδη Μπαλτά, για την προηγούμενη ηγεσία. Αυτό έγινε, εμείς δηλαδή το βρήκαμε. Να πω και κάτι που οφείλω να το πω. Αυτό που βρήκα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και το είδα και σε άλλες υπηρεσίες, το λίγο διάστημα που είμαι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής. Οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται, δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι, παρά το πόσο λιδωρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, δουλεύουν απίστευτες ώρες, δηλαδή αυτό της αλληλεγγύης μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες βγαίνει, όπως το βλέπουμε και στα νοσοκομεία. Οι περισσότεροι τουλάχιστον όχι μόνο δουλεύουν απίστευτες ώρες για να φτιάχνουν ηρωικά και οι λίγοι λουφάρουν εις βάρος τους. Ναι, επειδή χτυπήθηκαν άσχημα, ότι δεν δουλεύουν, καλά, είναι τεμπέλητες, για αυτό να φτιαχτεί η ηλεκτρονική όμως πλατφόρμα, ξενύχτησαν άνθρωποι. Μαθαίνω εγώ ότι μειωθήκανε πάλι 10% οι πιστώσεις που δίνουν στους Δήμους για τις καθαρίστρες στα σχολιά. Ναι, ναι, παιδιά, είναι, το ξέρω, το ξέρω, είναι... εγώ να σας πω κάτι, τι θα ήθελα, το είχε να μην πει αναφέρω και το ποίημα του Καριωτάκη για τους υπαλλήλους, έτσι. Θα το πω, το είχε πει και ο Πρωθυπουργός, εγώ θα ήθελα πραγματικά οι συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στους υπουργούς και τους εκπροσώπους των θεσμών, την τετραοτρόικα, πώς λέγεται, θα ήθελα να έχουν κάποια διαφάνεια. Κάπως να βγαίνουν προς τα έξω αυτές οι συζητήσεις, για να βλέπει ο κόσμος και εμείς οι ίδιοι το καθεστώς στο οποίο βρισκόμαστε, για να καταλάβει δηλαδή και ο κόσμος τι μάχη δίνεται για πράγματα που λέμε εμείς. Λοιπόν, θέλω να σας πω και κάτι, ότι είσαστε στο όριο να αρχίσει να σας φτιάχνει ο Τσίπρας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Φύγετε γρήγορα, γιατί θα αρχίσει να σας φτιάχνει στο λαιμό μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πάμε στον Ιάσονα Πιπίνη. Για πάμε να δούμε.